Δεν αντέχω. Αγάπη μου. Πού τα έφτιαξες βρε. Πάλι τρώει αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί είναι Γιάννης, πίνει Γιάννης και εμένα, τι θα τον κάνουμε. Μόνος του τα φτιάχνει, μόνος του τα τρώει. Εγώ θα σου λείψω τώρα που θα ξαναφύγω και θα γυρίσω την επόμενη εβδομάδα. Πόσο καιρό θα φύγεις εσύ, μωρέ. Πόσο καιρό. Για την εβδομάδα, δεν πάω ταξίδι. Ούτε που ξέρεις πόσο καιρό θα λείψει. Ακούστε, εγώ πήγα στο ρωτάω. Του λέω πόσο καιρό θα λείψει για να μου πει, ξέρω εγώ, Ελένη, τρεις ημέρες. Ούτε θυμάται. Πόσο θα λείψει, παιδί μου. Δεν πάω πουθενά. Απλά δεν έχω ακόμη την υπόλοιπη εβδομάδα και δεν ξέρω πότε θα έχω την επόμενη. Δευτέρα, και δεν ξέρει πότε θα έχει την επόμενη. Λοιπόν, σήμερα θα μας κάνεις, είπες τη γλώσσα, κάπως την είπες. Γλώσσα menier. Menier. Που σημαίνει. Τι. Στα γαλλικά. Ναι. Με τον τρόπο που το κάνει η γυναίκα του αλευρά. Γι' αυτό είναι τόσο δύσκολα τα γαλλικά γιατί δεν τα μαθαίνει κανένας. Του αλευρά. Ναι. Επειδή αλευρώνει το ψάρι. Αυτό είναι ζωστό, μπορώ πλευρές. Να το. Όχι, όχι. Γιατί τι το κάνουν το ψάρι από τις δύο πλευρές, το αλευρώνουν, ναι. Ναι, και από τις δύο πλευρές. Συγγνώμη. Αυτό που έχει κρυώσει. Με συγχωρείς, γιατί με τάραξες αυτό. Έχω κάνει και με φράουλα. Αλλά... Ναι, θέλω, θέλω. Πλάτα. Και να μην χαλάσουνε. Όχι, όχι, να κοιτώσουν πρέπει. Α, ναι. Αφρά το κάνει κράτ. Και διαλύεται στο στόμα. Μπράβο, πουλάκι μου. Όλα αυτά με τα περισσευούμενα από χτες ασπράδια από τους τόσους κρόκους που έβαλε στο κέικ. Μην τους μετρήσουμε πάλι, 12. Και έκλεψα νομίζω. Και αυτά τα λευκά, τα πρώτα και αυτά εδώ, έχουν γίνει μόνο με τα ασπράδια και με ζάχαρη. Για το αυτό με τη φράουλα που βγήκε και έχει μείνει λίγο ακόμα εδώ πέρα μέσα στο μπολ, έκλεψα λίγο μαρμελάδα φράουλα από τα παιδιά εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, και όλα αυτά τα έκανα από τις 12 και μετά. Γιατί άργησε να έρθω σήμερα. Πουλάκι μου, δηλαδή να πούμε ένα μπράβο, Όχι, δεν χρειάζεται να μου πείτε μπράβο. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να μου πείτε μπράβο. Όχι, όχι. Το κάνω με ευχαρίστηση. Όχι, με ευχαρίστηση. Όχι, 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 όχι. Ένα φιλέτο πάνω, ρε. Πολύ δύσκολο. Εγώ ήρθα αργά σήμερα, Ελένη. Λοιπόν, μας δουλεύεις όλοι. Βάζουμε. Έχει χάρη που σε αγαπάμε, ρε. Για πες τώρα για αυτή την πολύ δύσκολη συνταγή που δεν νομίζω να της παιδέψει πολύ τις φίλες. Είναι βλέπω πάρα, τα υλικά. Είναι τίποτα, πάρα πολύ εύκολη συνταγή με πάρα πολύ λίγα υλικά. Δεν χρειάζεται να δούμε καν καρτέλα. Το πιο σημαντικό που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η γλώσσα, την οποία εγώ, όπως πάντα, πήρα από το Big Fish στην πλατεία 28 Οκτωβρίου στην Ηλιούπολη, ο κ. Αποστόλης. Ωραία, λοιπόν, να ρωτήσω κάτι για την γλώσσα ό,τι σου. Ό,τι θέλεις. Εσύ την άνοιξες και την έκανες φιλέτο. Μου το καθάρισε. Αυτό ήθελα λοιπόν. Μου το καθάρισανε στο ψαρά. Εμείς λοιπόν πρέπει να το πούμε, θα θέλουμε να κάνουμε αυτή τη συνταγή. Γιατί εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να το ανοίξω έτσι περιποιημένα το ψάρι αυτό. Αν είμαστε... Είναι πολύ λεπτό, δηλαδή θέλει, δεν ξέρω, καλό μαχαίρι, καλά χέρι, δεν ξέρω. Θέλει και καλό χέρι και καλό μαχαίρι και εμπειρία. Η γλώσσα συγκεκριμένα, επειδή είναι πάρα πολύ λεπτό ψάρι, δηλαδή συνολικά το ψάρι είναι τόσο παχύ. Θέλει πάρα πολύ καλό μαχαίρι και σταθερό χέρι για να. Οπότε καλύτερα μας το κάνει ο ψαράς μας. Αν θέλετε να κάνετε τη συνταγή. Πάμε τώρα. Σε πολλά σούπερ μάρκετ το βρίσκουμε και τρυψυγμένο. Αλλά γιατί να πάρουμε και τρυψυγμένο όταν έχουμε την επιλογή του φρέσκου. Έτσι. Λοιπόν, τηγάνι να καίει. Βάζουμε μία κουταλιά ελαιόλαδο. Και βάζουμε και μία κουταλιά τη σούπας βούτυρο. Ελαιόλαδο και βούτυρο μαζί πάνε για να μην καεί το βούτυρο. Άμα καεί το βούτυρο, κάνει μαύρα στιγματάκια και πικρίζει μετά το φαγητό και είναι και άσχημο στην όψη. Μέχρι να λιώσει το βούτυρο, παίρνω εγώ το φιλέτο, το αλατίζω. Δεν έχω κάνει καθόλου προετοιμασία γιατί θέλω να δείξω ότι αυτό πράγμα γίνεται σε 5 λεπτά. Μόνο 5 λεπτά. Και θα προλάβουμε να δείξουμε και τη μαρέγκα. Λοιπόν, αλάτι, πιπέρι και από τις δύο πλευρές. Μέσα στο αλεύρι, όπως η γυναίκα του αλευρά. Λοιπόν, το τεινάζουμε να φύγει το πάρα πολύ αλεύρι και το ακουμπάμε στο τηγάνι από τη δικιά μας μεριά μέχρι την απέναντι για να μην πενταχτεί το λάδι πάνω μας ή μας κάψει. Okay. Λοιπόν, 2 λεπτά από την κάθε πλευρά. Βλέπω ότι το χαμήλωσες λίγο, Το είχα πάει στο 7 για να ήμουν καλύτερο, ξανανέβασα στο 8. Μάλιστα. Όλα τα βλέπεις, Ελένη. Όλα, όλα. Μα θέλω να ξέρω. Γιατί και η θερμοκρασία είναι πολύ σημαντική. Πω να δεις. Εκεί η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ σημαντική στο πόσο θα ψήσουμε, μαγειρέψουμε τέλος πάντων το ψάρι μας για να γίνει σωστά, ούτε να μας καεί απ' έξω. Και να βεβαίως να πάρει και το χρωματάκι που θα χρειάζεται. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τον ίδιο μας το φούρνο.
Μπορεί να το βάλει στο φούρνο μετά. Όχι, όχι, το ίδιο μα το. Πώς λέγεται αυτό? Κουζίνα. Κουζίνα, την κάνουμε στην κουζίνα. Γιατί την μπορεί. Κουζίνα τη λες που και από εκεί φούρνο. Όχι, όχι, απλά δεν μου ερχόταν πώς είναι στα ελληνικά. Ενώ λοιπόν, στα αγγλικά σου έρχεται αμερικανάκι μου, καλά σε λέω εγώ. Καλά εδώ σε λέω εγώ. Ναι. Λοιπόν, μπορεί κάποιο να το μαγειρεύει σε γκάζι. Το γκάζι είναι πάρα πολύ πιο δυνατό. Εμείς αυτό που κοιτάμε πάντα είναι να μην πάρει πάρα πολύ χρώμα το βούτυρο. Και αισθανόμαστε με το χέρι, άμα είναι έτοιμο, για να, άμα κάνει μπουρμπουλίδες από κάτω. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή νιώθω... Ότι θέλει λίγο ακόμα. Όχι, ότι είναι έτοιμο να γυρίσει. Γιατί όταν το πιέζω στο παχύ του μέρος, αισθάνομαι από κάτω ακριβώς αυτό το πράγμα. Αυτό. Καλά το κάνεις. Άμα δεν κάνει έτσι. Άμα έχεις εμπειρία. Είδες. Λοιπόν. Πρώτη φορά το βλέπω αυτή τη συνταγή. Κοίτα χρώμα που πήρε. Ναι. Πρώτη φορά τη βλέπεις όντως. Λοιπόν, αυτή τη συνταγή είναι πάρα πάρα πολύ pop. Τώρα θα το χαμηλώσω λίγο, γιατί έχει πάρει πάρα πολύ θερμοκρασία το βούτυρο. Αυτή η συνταγή είναι πάρα πολύ popular στη Γαλλία, πολύ δημοφιλής δηλαδή στη Γαλλία. Αλλά τι κάνουν εκεί, παίρνουν ολόκληρο το ψάρι. Μου πείτε μου, τι σε. Παίρνουν ολόκληρο το ψάρι. Και τι του κάνουν. Και η διαδικασία μένει ίδια και απαράλλακτη. Και σου έρχεται το σερβιτόρος δίπλα στο τραπέζι, ναι, και στο φιλετάρι εκείνη τη στιγμή μπροστά σου. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι έτοιμο. Τόσο γρήγορο ήταν. Και τι θα βάλουμε. Και τι θα βάλουμε. Λοιπόν, κοίτα τώρα, πάρουμε ένα πιάτο. Δηλαδή, όλη η ιστορία που κάνουν αυτοί, αν εξαιρέσεις ότι το κάνουν με βούτυρο, είναι ότι βάζουν το αλεύρι. Άμα το κάνω χωρίς το αλεύρι και κάνω όλα τα υπόλοιπα, δεν θα μου βγει ωραίο. Δεν θα είναι μενιέ. Ναι, αλλά δεν θα μου βγει ουρίου. Θα σου βγει πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι μαγειρεμένο σε βούτυρο. Γι' αυτό λέω, δηλαδή, γιατί το λέω αυτό. Για να σου πω την αλήθεια, εμένα δεν μου αρέσει τα ψάρια να μην τα τρώω σαν ψάρια. Δηλαδή, δεν θέλω να μου θυμίζεις Νίτσελ, πώς να σου πω. Δεν είναι Νίτσελ, αλλά αλεύρια, πράγματα κτλ. Δεν ξέρω. Ούτε που θα το καταλάβεις. Ναι. Λοιπόν, τώρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα βάλουμε άλλα δύο κουταλάκια βουτυρό. Θα τα αφήσουμε, το έχω βάλει πάλι στο δυνατό. Γιατί θέλουμε να γίνει μπερνουαζέτ που λέγα χθες. Έρχομαι, δηλαδή, αγάπη μου, βούτυρο, λίγο. Με το χρώμα του φουντουκιού, γιατί θα πάρει άλλα αρώματα το βούτυρο. Γι' αυτό λέγεται μπερνουαζέτ. Γιατί παίρνει ένα άρωμα από ξηρούς καρπούς. Τώρα που άφρισε και είναι έτοιμο, θα σβήσουμε με χυμό από ένα λεμόνι. Τώρα επειδή έχω βάλει μόνο ένα φιλέτο, εγώ θα βάλω λιγότερο. Και θα ψιλοκόψουμε μαϊντανό, που το μαϊντανό το κόβω τελευταία στιγμή πάντα, γιατί έχει πιο... δεν θέλω να φύγει το άρωμά του όταν είναι κομμένο πάρα πολύ ώρα, γιατί οξυδώνεται από τον αέρα. Ρίχνουμε μέσα τον μαϊντανό. Και έτσι όπως είναι έτοιμο το ψάρι, ρίχνουμε από πάνω τη σάλτσα. Η πιο εύκολη συνταγή ψαριού, 5 λεπτά. 5 μόνο λεπτά. Λοιπόν, και τώρα που έχουμε τελειώσει με το ψάρι, να σας πω λίγα λόγια για τη μαρέγκα. Η μαρέγκα που κάναμε σήμερα είναι ελβετική μαρέγκα, το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε κατευθείαν τις μαρέγκες μας με το ασπράδι αυγών από το ψυγείο κατευθείαν. Άμα κάναμε τη γαλλική μαρέγκα θα έπρεπε να το βγάλουμε έξω κανένα θερμοκρασία δωματίου. Πάρα μα πάρα πολύ απλά, εγώ τα έβαλα στο μεταλλικό το μπολ, το οποίο δέχεται τη θερμότητα πάρα πολύ πιο γρήγορα, και έβαλα πόσα μετρήσα, 300 κάτι γραμμάρια. Αυτό που μας νοιάζει είναι να είναι το διπλάσιο βάρος ζάχαρη προς τα ασπράδια. Τα ανακάτεψα πάρα πολύ καλά με το σύρμα, όχι να φουσκώσουν, όχι να γίνουν μάρεγκα, απλά να λιώσει λίγο η ζάχαρη, και τα έβαλα μέσα στο κατσαρολάκι με νερό το οποίο ήταν ζεστό, και το ανακάτευα με ένα σύρματάκι απλά για να λιώσει η ζάχαρη. Όταν λοιπόν με το δάχτυλο ένιωσα ότι το μείγμα αυγό ζάχαρη ήταν ζεστό, το έβαλα εδώ, στο μεσαίο για 4 λεπτά, στο γρήγορο για άλλα 3 και τελείωσα. Το έβαλα σε ένα κορνέ και τα έκανα έτσι. Και βγήκε αριστούργημα, πιστέψτε. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Πάρτε και λίγο φρέσκες φραουλίτσες. Θυμάμαι μου τα έκανε έτσι η κυρία Βέφα πριν 20 και χρόνια στον πρωινό καφέ. 20... Μην τα μετράμε τώρα. Ατέλειωτα. Έφτιαχνε πάρα πολύ ωραία αυτά. Πώς τα λέγαμε, πώς τα λέμε με αυτά. Θύμισε μου. Να ξεκινήσω. Βρεφάε, πώς λέγονται αυτά. Τα μαρεγκάκια. Μαρεγκάκια. Λοιπόν, έφτιαχνε και μαρμελαδίτσα φράουλα. Τώρα πώς το έκανε, δεν ξέρω. Δεν την έβραζε πολύ ώρα. Την έκανε λίγο πιο εύκολη. Και έριχνε από πάνω και τρέχει το σιροπάκι.
Άμα είσαι μερακλή στο φαγητό, τελείωσε.